Σήμερα είναι ίσως η πιο δύσκολη μέρα για μένα μέχρι στιγμής στο διαγωνισμό. Μπορεί να έχω την ασυλία μεν, όμως καλούμαι να κάνω κάτι το οποίο δεν μπορώ να αποφασίσω, γιατί δεν βλέπω αρκετές ευθύνες. Παιδιά, πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Κάνετε. Όλα καλά. Σήμερα έχουμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Έχουμε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ντυμένους στα μαύρα και έναν κατάλευκο. Ο Κωνσταντίνος είναι ο νικητής της ασυλίας, γι' αυτό και είναι ντυμένος στα άσπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί, αλλά θα πρέπει να ψηφίσει. Η διαδικασία είναι γνωστή και ίσως και η πιο ψυχοφθόρα και δύσκολη για όλους μας. Κωνσταντίνε, όπως είπαμε και πριν, εσύ δεν μπορείς να ψηφιστείς, χρειάζεται όμως να ψηφίσεις. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει τη διαδικασία. Είμαι εδώ πέρα για να ψηφίσω, κρίνοντας με χειροπιαστά λάθη και ευθύνες. Βασιλέ, δεν πιστεύω ότι δεν έκανες κάτι που μπορούσες σαν αρχηγός. Ό,τι μπορούσες σαν αρχηγός το έκανες. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Απλά, εχθές στο σπίτι, όταν τα βάλαμε κάτω τα πράγματα, ανακαλύψαμε ένα λάθος, το οποίο μπορεί να είναι ψεγάδι, όμως μας στήχησε τα κριτσίνια με το παντζάρι. Ωραία. Να, βγάλε. Άσε, θα κόψω εγώ πόσα 40, γραμμάρια. 40 γραμμάρια. Πρέπει να το μηδενίσεις. Ναι, καλέ. Τα κριτσίνια κόπηκαν στα 40 γραμμάρια, αντί στα 25 που έπρεπε να κοπούν. Το είχαμε σημειώσει και εγώ και εσύ κάτω. Και παρόλα αυτά, μας διέφυγε, εφόσον δεν τα κάναμε έτσι όπως έπρεπε και τα έκοψες εσύ, τα ζήγησες εννοώ. Γι' αυτόν τον λόγο και μόνο σε ψηφίζω. Και ξέρεις πάρα πολύ πόσο σε αγαπάω. Και εγώ. Εγώ αναγκάζομαι εδώ πέρα να δώσω μια ολόκληρη ψήφο στον Βασίλη για ένα ψεγάδι ουσιαστικά. Και γι' αυτό το μικρό πράγμα εγώ αναγκάζομαι να ψηφίσω έναν άνθρωπο. Λοιπόν, έχω να πω ότι δεν μπορώ να βρω κάποιο άλλο μαγειρικό λάθος από κανέναν, προσωπικά εγώ, αλλά πρέπει να δώσω άλλη μία ψήφο. Να με συγχωρήσουν οι κριτές που δεν μπορώ να ψηφίσουν μαγειρικά κριτήρια από εδώ και πέρα, απλά δεν μπορώ να βρω άλλο ψεγάδι μαγειρικό. Οπότε εγώ το σκέφτηκα σύμφωνα με τις δυναμικές. Σκέφτηκα πως αν δεν ήταν η Μάγκη στη θέση που ήταν και ήταν κάποιος άλλος, θα ήμασταν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τον Δημήτρη. Το ίδιο ισχύει και για τον Τιμολέον. Πιστεύω όμως ότι εάν αντί για τη Γογό ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να ήμασταν σε λίγο καλύτεροι. Όχι ότι έκανε κάτι λάθος η Γογό, απλά η δυναμική της η μαγειρική στα δικά μου μάτια σαν μάγειρας, την βλέπω πιο χαμηλή από τους υπόλοιπους. Δύο μέτρα, μαντράχαλος, και λες, σε ψηφίζω, γιατί βλέπω ότι είσαι πιο αδύναμη μαγείρης. Το μόνο που ήθελα εκείνη τη στιγμή να του κάνω, να δώσω ένα χαστούκι μες στα μούτρα και να του πω, είσαι καραγκιόζης. Απλά να σου πω το ότι το αν έκανα εγώ περισσότερα ή λιγότερα μες στην ομάδα, θα το κρίνει μόνο ο αρχηγός και όχι εσύ, γιατί δεν ήσουν εσύ ο αρχηγός. Εντάξει, όμως πρέπει να πάρω δεκτό, μια απόφαση. Δεκτό, βεβαίως πρέπει να δώσεις μια ψήφο. Απλά σου απαντάω. Όντας δύο φορές αρχηγός, σε ομαδικές, μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Δεν με πειράζει το ότι δέχτηκα μια ψήφο απλά. Με πειράζει ο λόγος ο οποίος την αιτιολόγησε την ψήφο, ενώ θα μπορούσε πολύ εύκολα να ψηφίσει το άλλο άτομο που ευθύνεται εξίσου για το κριτσίνι που έκανε τη ζύμη, που είναι ο Τιμολέον. Υπάρχουν δύο ίδια λάθη στην ομάδα και βλέπει το ένα και δεν βλέπει το άλλο. Εκεί πέρα εγώ αυτό το ονομάζω κουκούλα, ντροπή. Δεν γνωρίζω όμως γιατί συμβαίνει αυτό. Και η ερώτηση είναι, γιατί δεν ψήφισε τον Τιμολέον ο Κωνσταντίνος?